το πένθος βύθισε το πανελλήνιο η είδηση του θανάτου της Σάσας Μανέτα. Πρόκειται για μια από τις πιο εμβληματικές παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης, καθώς ήταν η πρώτη παρουσιάστρια της ΕΡΤ. Παράλληλα όμως υπήρξε στιχουργός πολλών αγαπημένων τραγουδιών και συγγραφέας. Αγαπητοί φίλοι, απόψε η εκπομπή μας φιλοξενεί μια χτυπητή παρουσία στο χώρο του λαϊκού τραγουδιού. Κι όταν κλαίει η βροχή. Η Σάσα Μανέτα γεννήθηκε στον Πειραιά. Ήταν κόρη του δημοσιογράφου, συγγραφέα και ερευνητή Τάκη Μανέτα και της Βαρβάρας Βυζινού, ανιψιάς του ποιητή Γιώργου Βυζινού. Αν ξανακατεβείς Χριστέ στη γη μας. Τελειώνοντας το Λύκειο, σπούδασε σκηνογραφία στη Δραματική Σχολή Σταυράκου και υποκριτική στη Σχολή Θεοδοσιάδη. Μάλιστα, έφτασε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο πλάι στο Μίμη Φωτόπουλο στη θεατρική παράσταση Φωνάζει ο Κλέφτης του Δημήτρη Ψαθά. Δίνοντας εξετάσεις, κατάφερε να προσληφθεί στην κρατική τηλεόραση ως παρουσιάστρια και αργότερα ανέλαβε και τη διεύθυνση πολιτιστικών εκπομπών. Προσωπικότητες από το χώρο των γραμμάτων, της τέχνης και της επιστήμης εξομολογούνται τα πιστεύω τους, μιλούν για τα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή τους και εκφράζουν τις μουσικές τους προτιμήσεις. Η αγάπη της για τη στιχουργική ήταν μεγάλη και έγραψε περίπου 250 τραγούδια σε δίσκους, πολλά από τα οποία μάλιστα έχουν γίνει γνωστές επιτυχίες. Βραβεύτηκε 6 φορές στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκη και τις 3 από αυτές είχε κερδίσει το πρώτο βραβείο. Κι αν ψάχνεις μια λύση για να απαλλαγείς, μάθε στη ζωή σου να φιλοσοφείς. Ακόμα έχει εκδώσει 4 βιβλία, ενώ βραβεύτηκε με έπαινο και χρηματικό ποσό από το Υπουργείο Πολιτισμού για τα ποίηματα με τίτλο «Ο άλλος δίδυμος». Η Σάσα Μανέτα άφησε το στίγμα της στην ελληνική τηλεόραση και όχι μόνο. Και όλοι θα τη θυμόμαστε με αγάπη. Καλό ταξίδι. Σ' αγαπώ.